και τον θαλάσσι μαυράν. Κύριος, Κύριος, γιατί μετάς τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων κάρκευθυν άνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να απέμπομεν. Του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των του πατέρα του αφιερώθηκε στο μεγάλωμα
Γεώργιος, όπως το λέει και το όνομά του, γεωργήθηκε, καλλιεργήθηκε σύμφωνα με τα γράμματα της πίστεώς μας και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου από μικρό παιδί. Η ψυχή του ήταν Γεώργιο του Θεού, χωράφι εκλεκτό και έφορο. Άφησε τη χάρη του Θεού να ξεριζώσει τα αγκάθια, τα μαρτωλά πάθη και να φυτέψει τα λουλούδια των αρετών. Κήπος Θεού η ψυχή του. Ο Γεώργιος είχε ζηλευτεί και εξαίρετη θέση στο στράτευμα του Διοκλητιανού. Ήταν ανώτατος αξιωματικός και όμως πάνω από όλα αυτά τα κοσμικά και πρόσχερα έβαζε ο πανέμορφος νεαρός αξιωματικός τον υπείο της ψυχής του, τον νικητή του θανάτου και αρχηγό της ζωής, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Γράφει ο ιερός Σιμεών μεταφραστής του βίου του. Χριστιανόν εαυτόν ανεκήρυξε την των ειδών ματιότητα διελέγχων και ασθένεια και μικτηρίζων τους πιστεύοντας επ' αυτό. Μάλιστα, από τον ναό των ειδώλων έδιωξε τα δαιμόνια και θαυματουργικά έριξε τα γάματα των ψεύτικων θεών σε συντρίμια και παρέμεινε αδούλωτος από τις πιέσεις του αυτοκράτορα και ανίκητος από τους εχθρούς της πίστεως. Εδώ τον Γεώργιο τον βλέπουμε γεωργό. Γεώργησε και στο Γεώργιο του Θεού, στο χωράφι του Θεού, στην ανθρώπινη κοινωνία. Τον βλέπουμε να ξεριζώνει τα ζυζάνια, γκρεμίζει τα είδωλα των ψεύτικων θεών και καλλιεργεί την πίστη του αληθινού του Θεού. Περιχαρακόμενος με θώρακα τη φλογερή πίστη, με ασπίδα τη χάρη του Θεού και με δόρη το τίμιο σταυρό, κατετρόπωσε τους εχθρούς του και παρέμεινε ανίκητος και γενναίος ο Γεώργιος. Ο ιερός υμνογράφος ψάλλει όμορφα, το της πίστεως θώρακη και ασπίδα της χάριτος και σταυρού το δόλευτη συμφραξάμενος της εναντίης ανάλογος. Τι πρέπει να θαυμάσουμε και να εντομιάσουμε εμείς ευσεβείς χριστιανοί από το μεγαλομάρτυρα Γεώργιο? Την εγκατάλειψη του εαυτού του, το θάρρος του και την παρησία του, όλα μαζί και όχι μόνο. Γιατί μνήμη Αγίου σημαίνει μίμηση Αγίου. Σήμερα δυστυχώς οι πολλοί άνθρωποι πρώτα φροντίζουν για το συμφέρον τους, πρώτα ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους και ύστερα για τον Χριστό. Οι σημερινοί άνθρωποι κατά το πλείστον είναι εγωκεντρικοί και όχι χριστοκεντρικοί. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό του. Είναι χρυσοθύρες και όχι χριστοθύρες. Έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά. Θα πω μόνο ένα απλό που το συναντάμε καθημερινά. Γιατί δεν έρχεσαι στην εκκλησία και μας απαντούν στερεότυπα και αόριστα. Έχω δουλειές ή μια Κυριακή μου μένει να ξεκουραστώ, να τρέχω στις εκκλησίες. Για τον Χριστό δεν θυσιάζουν ούτε ένα λεπτό για να μην χάσουν από τις δουλειές τους. Πού καταδύσαμε? Για τα μικρά, τα τυποτένια θυσιάζουμε ό,τι το καλύτερο, τον Χριστό. Για τον Χριστό γινόμαστε τσιγκούνιδες, αγνώμονες και αχάριστοι. Καμιά θυσία. Να λοιπόν τι μας διδάσκει ο Άγιος Γεώργιος. Να το μιμηθούμε και να αγαπήσουμε τον υμφίο Χριστό περισσότερο από τον εαυτό μας. Ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος Γεώργιος είναι καρπός της Αναστάσεως. Πίστευε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού και στη δική μας Ανάσταση και γι' αυτό περιφρόνησε και απαρνήθηκε όλα τα γήινα υλικά αγαθά και αξιώματα και νεότητα και ομορφιά και ακολούθησε τον δρόμο της ομολογίας και του μαρτυρίου ή να Χριστό κερδίσει κατά τον Απόστολο Παύλο και γίνει μέτοχος της κληρονομίας του Πατρός, που έχουμε όλοι μας ανάλογα με τον αγώνα την πίστη και τα καλά μας έργα να κερδίσουμε. Ο υμνογράφος στο απολυτή και όντως σεβασμιότατε τον αποκαλεί ως τον εχμαλώτον ελευθερωτής. Θα ήθελα κλείνοντας να παρακαλέσω τον
τον αφροφόρο Άγιό μας, τους συναδέλφους του και τους δύο αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, που είναι ο προστάτης των αυτά τα δύο Ελληνόπουλα, τον Άγγελο και τον Δημήτριο, οι οποίοι είναι εκβάλλοντοι από τους Τούρκους να κάνει το θαύμα του και να ελευθερωθούν. Ιδιαίτερα στην παράκληση που θα ακολουθήσει, η προσευχή μας θα είναι αφιερωμένη στα παιδιά αυτά, γιατί στη θέση τους μπορεί να ήταν το δικό μας παιδί, το δικό μας αγώνι, ο δικός μας ανεψιός, ο δικός μας φίλος. Άγιε Γεώργιε, σύ που το 1948 έσωσες ένα τάγμα στρατιωτό που ήσαν στρατοπεδευμένοι στο Μαχαλά, στο σημερινό Τροπεούχο, έξω από το παρακλήσι σου, από την βόμβα των νεκρών που έπεσε ανάμεσά τους και κανείς δεν έπαθε τίποτα, σε παρακαλούμε, πρέσβευε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που είναι ο προστάτης και ο πρώτος ελευθερωτής μας και μας έβγαλε από την εχμαλωσία της αμαρτίας, να απελευθερωθούν και γρήγορα να γυρίσουν στην πατρίδα μας, στην αγκαλιά των γονέων των. Και θα παρακαλέσω, σεβασμιότατε, με τις ευχές σας, τον προϊστάμενο τον Πατέρα Αναστάσιο, αύριο ανήμερα της εορτής, να είναι δύο καρέκλες μπροστά από τους επισήμους σκενές για τα παιδιά αυτά που εκπαροτήθηκαν για την πίστη μας και την πατρίδα. Αμήν. Πολλοί, οι οποίες συναντούμε σαν πρόσωπα, σαν οικογένειες, σαν πόλεις, σαν επαρχία, σαν ολόκληρη πατρίδα μας, να μας βοηθήσει ώστε να απερχούμε όλες τις κρίσεις τις οποίες συναντούμε και όντως πραγματικά συναντούμε αυτό το διάστημα μεγάλης κρίσης. Ας ευχαριστούμε όλοι, ο Άγιος Γιώργος, όλοι οι Άγιοι, και ο Άγιος Πατερίμων, και η Αγία Παρασκευή, και ο Άγιος Νικόλαος, και ο Άγιος Δημήτριος, να προεδρεύουν και περώνουν ημών και πέμπτης πατρίδος μας, η οποία όντως περνάει δύσκολες ημέρες από πάσης πλευράς. Λέγε το Amen.